Παναγιώτατε, εκ μέρους όλων των Ελλήνων και της κυβέρνησής μας, σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας και μάλιστα στην ιερή και εξαίσια αυτή την περιοχή της πατρίδας μας. Η απόφασή σας να έλθετε στο Άγιον Όρος και να γιορτάσετε τη λαμπρή επέτειο των 20 ετών της Πατριαρχίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολεως μας τιμά όλους, ιδιαίτερα βεβαίως τους σεβαστούς αγιορείτες πατέρες, αλλά και εμάς που ήρθαμε να συνεορτάσουμε. Ευχόμαστε να είσαστε πάντα δυνατός στις επάλξεις των αγώνων σας με υγεία και κάθε καλό. Να επιμένετε την Ορθοδοξία, να προάγετε την καταλλαγή μέσα σε έναν ταραγμένο κόσμο, να ευαισθητοποιείτε την παγκόσμια κοινότητα για το περιβάλλον και την ειρήνη. Άγιε πρώτε και σεβαστοί πατέρες, είναι μεγάλη τιμή και χαρά αυτό που αισθάνομαι σήμερα μαζί σας, χάρη στο εύσημο αυτό γεγονός που βρίσκομαι κοντά σας. Γνωρίζετε τον σεβασμό και την ευαισθησία μας για τον ιερό τόπο και τους οικιστές του. Θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε σας σκέπτομαι και είμαι κοντά σας στα προβλήματά σας. Βέβαια, οι συγκυρίες, οι δύσκολες συγκυρίες, ίσως δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε ούτε όσες παρουσίες θέλαμε και ούτε όσα θέλουμε να κάνουμε, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα το οποίο έχετε μπροστά σας. Παναγιώτατε, και από καρδιάς να πω δύο λόγια. Σας γνωρίζω πολλά χρόνια. Παρακολουθώ το έργο σας αυτά τα 20 χρόνια που σήμερα γιορτάζετε. Εντυπωσιάζομαι πάντα από την δύναμή σας, την επιμονή σας, την αφοσίωσή σας, τον αγώνα σας να αναδείξετε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και τις πνευματικές αξίες που συμβολίζει για την Ορθοδοξία, βεβαίως για τον Ελληνισμό. Και θέλω να ξέρετε ότι έχετε πάντα την στήριξή μου και αυτό από κάθε θέση την οποία έχω διατελέσει με αίσθημα ευθύνης στήριξα και θα στηρίζω την δικιά σας προσπάθεια. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι ακριβώς ο δικός σας αγώνας δίνει ένα παράδειγμα. Παράδειγμα που μας εμπνέει, που μας δίνει και εμάς δύναμη σε μια εποχή δύσκολων καιρών για τη χώρα μας, που έχουμε επομιστεί όλοι μας, όχι μόνο προσωπικά εγώ, αλλά και ο ελληνικός λαός, και βάρη και ευθύνες, αλλά μας δίνετε με το παράδειγμά σας κουράγιο, δύναμη να συνεχίσουμε και να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δυσκολίες, ώστε η χώρα μας να βρεθεί στην άλλη όχθη του ποταμού πιο δυνατή, πιο με μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ευημερία. Είναι ένας αγώνας τον οποίο κάνουμε με αφοσίωση και εμείς και είναι χαρά μου ότι βρίσκομαι εδώ κοντά σας σήμερα για να έχω την επαφή αλλά και την δύναμη που εσείς εκπροσωπείτε. Άγιε πρώτε, σεβαστοί πατέρες, συμμετέχοντας στην επετειακή αυτή εκδήλωση για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, αναφωνούμε μαζί σας εις πολλά έτη και άξιος.